της είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Mm-hmm. Από την άποψη ότι δεν κρατάει κακία. Έχει πει και ο ίδιος ότι είναι νευρικό σαν παιδί. Αλλά είναι ψυχούλα. Θα είναι, αν χρειαστείς κάτι, θα στο φέρει. Τι είναι, νερό, θέλεις, θα είναι εκεί. Είναι άντρας, ξέρεις. Όπως και οι υπόλοιποι που έχω πει, ο Κοκκινάκης, ο Αγγελόπουλος, δηλαδή ήταν όλοι κύριοι. Μας, με τις γυναίκες τα είχαν πολύ καλά. Το νοιάζει το εμείς, είναι καθαρός, δεν θα πει κακία πίσω από την πλάτη κάποιου. Γιατί τον φάγανε διάσημοι. Τον στείλανε απέναντι δηλαδή. Μπορεί να τους είχε ζαλίσει, να τους είχε, εντάξει, μπορεί να μίλαγε πολύ, αλλά... Πάντως, δεν μπορείς να τον διώξεις στον άνθρωπο κάτι. Τον βλέπουμε και είναι πραγματικά σαν να διαβάζει τη συνείδηση του κόσμου. Σαν να έχει πιάσει το σφιγμό της Ελλάδας όλης, γιατί όλη η Ελλάδα το παρακολουθεί και όχι μόνο. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι συγκροτημένος, σοβαρός ατακαδόρος και έχω παρατηρεί... Το παρατηρούν όλοι αυτό. Το παρατηρούν ότι είναι to the point αυτά που λέει. Και για την ομάδα των. Δηλαδή και για το πώς προσεγγίζει τα πράγματα. Μιλάει αληθινά. Δηλαδή παρόλο που το ψηφίζουν, τον ξαναψηφίσανε πάλι. Βλέπεις, τους δικαιολόγησε χθες, δικαιολόγησε τα παιδιά ότι. Απλά εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι ο Σπαλιάρας έχει πάει απέναντι στους μαχητές, το έχει πει άπειρες φορές ότι εκεί περνάει καλύτερα από την ομάδα των διασύμων. Δεν θεωρώ κριτήριο το να διώχνεις έναν παίκτη, να τον πηγαίνει σε μια άλλη ομάδα, επειδή μιλάει πολύ. Δηλαδή αν ήταν αυτό το κριτήριο. Είναι λίγο άκυρο. Όχι, είναι λίγο, είναι πάρα πολύ άκυρο. Είχε πει και στην Παπαδοπούλου, όπως μας είπε και η Ειρήνη και μας το μυστηρεύτηκε εδώ, ότι σε κάποια φάση όταν δοθήκανε τα βλέμματά του, συναντηθήκαν τα βλέμματά του, έλεγε για εδώ είσαι και καλά έλεγε εσύ στους μαχητές να περάσουμε καλά. Ναι. Κάποιες δυσκολίες πρέπει να είχε. Κοίτα, δεν ήταν όλοι εναντίον του Γιάννη Σπαλιάρα. Κάποιοι δεν το θέλανε γιατί είχαν πει κιόλας ότι ο Γιάννης συνέχεια μας μιλάει, συνέχεια δεν προλαβαίνουμε να τελειώσουν το αγώνισμα, κάτι θα πει, θα έχει μία άποψη για όλα. Πού να είχανε το μάνατζερ ράγκμπι στην ομάδα, ναι. Εκεί να δούμε. Εκεί να δεις γέλιο που θα